Αγωνιστές όπως η δικηγόρος του λαού Ευρύτην Τίκ και ο πολιτικός κρατούμενος Μουσταφά Κοτσάκ. Οι σύντροφοι αυτοί διεξήγαγαν εκείνη την περίοδο απεργία πείνας μέχρι θανάτου. Αντικειμενικά η επίθεση του συντρόφου στην Ελλάδα έγινε μέσα στο πρίσμα αυτό, γιατί δεν σταμάτησαν να πολεμάνε ενάντια στον υπεραλισμό, τον φασισμό, την αδικία και την ταξική εκμετάλλευση. Γι' αυτό και τους επιτίθεται με ίσα το φασιστικό καθεστώς του Ερντογάν. Γι' αυτό και ο υπεραλισμός και ο φασισμός όπου και να βρίσκονται, τους χτυπάνε. Γι' αυτό και γίνει αυτή η απελευθέρωση, αυτή η επίθεση. Εμείς ζητάμε την άμεση απελευθέρωσή τους. Η δίκη ξεκινάει στις 2 Ιουλίου. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες έχουν διασπαρθεί σε διάφορες φυλακές της Ελλάδας, κάτι το οποίο δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει και τους δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, τόσο επειδή έχουν γλωσσική δυσκολία, όσο και πρόσβαση σε δικηγόρο, σε μια ευρύτερη συνθήκη όπου όλη η επίθεση η οποία δεχόμαστε μέσα στην περίοδο του COVID είναι αυξημένη για τους πολιτικούς κρατούμενους. Ζητάμε την άμεση απελευθέρωση των 11 συντρόφων μας πολιτικών κρατούμενων από την Τουρκία και το Κουρδιστάν. Να στηρίξουμε τη δίκη τους στις 2 Ιούλη με τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 12 στα δικαστήρια των φυλακών Κορυδαλλού. Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Έχουμε δίκιο και θα νικήσουμε. Λευτεριά στους 11 αγωνιστές από την Τουρκία και την Κουρδιστάν που βρίσκονται πολιτικοί κρατούμενοι στις ελληνικές φυλακές. Το να αγωνίζεις ενάντια στον υπεραλισμό και τον φασισμό δεν είναι έγκλημα, είναι καθήκον.